πολύ power, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, αλλά και σήμερα αν έχουμε αποκλειστικό. Σήμερα δεν είναι μόνο αποκλειστική εκπομπή, είναι super αποκλειστική. Και ιδιωτικό θα έλεγα. Και ιδιωτική εντελώς, διότι έχουμε μπει πραγματικά σε ιδιωτικό χώρο, έχουμε μπει πραγματικά σε έναν χώρο που νομίζω ότι κάθε φορά που αποφασίζει η οικοδέσποινα, δεν αποκαλύπτω ακόμα ποια είναι, να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού της, το έχει σκεφτεί πολύ καλά. Σπάνια μιλάει, σπάνια δίνει συνεντεύξεις. Παρόλα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια είναι το παιδί το δικό μας, η τραγουδίστρια η δικιά μας, η τραγουδίστρια με τους θαυμαστές που την ακολουθούν όπου και αν εμφανιστεί, και αυτό το έχει πετύχει, γιατί μπορεί η πόρτα του σπιτιού της να ανοίγει δύσκολα, παρόλα αυτά, όταν εμφανίζεται σε κάποιο μαγαζί, μπορείς πραγματικά να νιώσεις ότι τη γυναίκα αυτή την ξέρεις προσωπικά, ας πούμε, χρόνια. Είναι αυτή η άβρα που σε μαγνητίζει και ενώ είναι ντίβα, με όλη τη σημασία της λέξεως, δεν το παίζει ντίβα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας πω ότι από σήμερα και για τις επόμενες εκπομπές μας, σε σούπερ αποκλειστικότητα καθημερινά θα ανεβαίνουμε με το τραγούδι που θα πάμε να δούμε αμέσως τώρα αποκλειστικό πριν την υποδεχτούμε στο σπίτι της, γιατί αυτό μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε, να την υποδεχτούμε στο σπίτι της. Πάμε να δούμε. Επιτυχία μοναδική. Από μοναδική Κατερίνα Στανίση, Πεταλούδα. Χρώμα των ματιών σου πάντα αλλάζει. Είσαι νοτιάς και γίνεσαι φοριάς. Απόψε η μοναξιά σφαίρες μοιράζει και θα σε βρούνε όπου και να πας. Ένας δίπλος μυστικός, μία νύχτα, δύο Ιούδες. Οι μικρές αγάπες ζουν, όσο ζουν οι πεταλούδες. Ένας δίπλος μυστικός, μία νύχτα, δύο Ιούδες. Οι μικρές αγάπες ζουν, όσο ζουν οι πεταλούδες. Χρώμα των ματιών σου πάντα αλλάζει. Είσαι αστραπή που φέρνει τη βροχή. Πορεία μέσα στη νύχτα που χαράζει. Γύρνα σαν κύκλος πάλι απ' την αρχή. Ένας δίπλος μυστικός, μία νύχτα, δύο Ιούδες. Οι μικρές αγάπες ζουν, όσο ζουν οι πεταλούδες. Ένας δίπλος μυστικός, μία νύχτα, δύο Ιούδες. Οι μικρές αγάπες ζουν, όσο ζουν οι πεταλούδες. Το χρώμα των
των ματιών σου πάντα αλλάζει. Είσαι νοτιάς και γίνεσαι βοριάς. Κατερίνα Στανίση κοντά μας. Και να σου πω κάτι. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθαμε στο σπιτάκι σου. Για όλα αυτά που είπες για μένα, ναι. Βέβαια και εγώ, που εκτός δηλαδή από εδώ από την Αθήνα, που κάνω περιοδίες στο εξωτερικό, συγγνώμη στην Άνω την Ελλάδα. Και στο εξωτερικό, ναι, καλά ναι, το ναι, είπες. Όχι, θέλω για να πω για σένα, ναι, που σε παρακολουθώ με τις εκπομπές που κάνεις, είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ο κόσμος που δεν μπορεί να μας βλέπει, ξέρεις συχνά, εσύ τους δίνεις αυτό το... Εννοείται, και να σου πω και κάτι. Εμείς δεν πάμε συνήθως στα σπίτια των επωνύμων. Βγαίνουμε στα μαγαζιά, βγαίνουμε στην πίστα, σε έχουμε δει σε πάρα πολλές πίστες, αλλά όταν η Ζέτα της είπα ότι για την Κατερίνα θα πάμε στο σπίτι της, το πρώτο που μου είπε η μαμά μου, η μαμά σου είναι φαν. Ναι. Και θέλω, μου λέει, πραγματικά αυτή τη γυναίκα να τη συναντήσω από κοντά, δηλαδή πέραν από τις πίστες που βρίσκεστε και έχετε τραγουδήσει και σε έχει δει στις πρεμιέρες σου, είναι αλλιώς να σε βρούμε στο σπίτι. Καταρχήν είμαστε πιο ήρεμοι. Και εμείς, χωρίς να έχουμε τον κόσμο και τη βαβούρα. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Καταρχήν θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε που πραγματικά το είπα ότι ανοίγεις δύσκολα την πόρτα, γιατί μπορεί να έχουμε δει κάποιες γωνίες του σπιτιού σου σε μια-δύο εκπομπές, αλλά δεν το συνηθίζεις, δεν μιλάς εύκολα να δίνεις συνεντεύξεις. Δεν υπάρχει και λόγος κάθε μέρα να είσαι στην τηλεόραση. Δηλαδή δεν βρίσκω το λόγο, αν δεν έχεις κάτι να πεις. Ανταπόβρω σπίτια μου. Δηλαδή, άλλο εμείς. Εμείς δεν είμαστε τραγουδιστές. Εμείς είμαστε παρουσιαστές. Αλλιώς. Και εμείς δεν είμαστε και εδώ που τα λέμε και κάθε μέρα. Είμαστε κάθε δευτερόλεπτο. Καλέ, χαριτολογώ. Το ξέρω, βρε αγαπούλα μου. Κατερίνα, καταρχήν... Τώρα να ψάχνουμε αφορμή να βγαίνουμε στην τηλεόραση κάθε τόσο. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Βέβαια και νομίζω ότι άτομα σαν και εσένα, δηλαδή με την ιστορία που έχεις εσύ και την καριέρα, δεν χρειάζονται να βρίσκουν και αφορμές. Όποτε θέλουν να βγουν, βγαίνουν. Γιατί στο λέω αυτό, γιατί υπάρχουν άτομα τα οποία μπορεί να έχουν κάνει ένα σοξεδάκι, κάτι να είναι γνωστά, επώνυμα που λέμε, αναγνωρίσιμα, αλλά παίρνουν τον τάδε δημοσιογράφο και του λένε έλα να σου δηλώσω αυτό. Ή έλα να με βρεις που είμαι στη Γλυφάδα και κάνω αυτό. Ή έλα να με δεις στη Βουλιαγμένη να κάνω αυτό. Εσύ έχεις την ιστορία που μιλάει από μόνη τη, που δεν χρειάζεται να πάρεις τηλέφωνο. Σε παίρνουν κάθε μέρα, ξέρω καλά, και σου λένε Κατερίνα, να έρθεις. Θα σου πω και αυτά τα παιδιά από τη μια μεριά τα δικαιολογώ γιατί. Και αυτά θέλω να κάνουν. Δεν θέλουν και αυτά να κάνουν. Σαφώς, είναι η δουλειά του. Ξέρω ότι το σύστημα, ας πούμε, λειτουργεί έτσι. Mm-hmm. Στα μέσα ενημέρωση και τέτοια. Οπότε. Η Κατερίνα Στανίση λοιπόν είναι έτσι μια γυναίκα η οποία όλα αυτά τα χρόνια που τραγουδάει δίνει στον κόσμο επιτυχίες και μάλιστα το καλό γνήσιο λαϊκό τραγούδι. Όσο μπορώ, όσο μπορώ να το κρατήσω, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βλέπετε ότι η μουσική χτυπιέται το λαϊκό τραγούδι από παντού. Το κρατάς, αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει και εγώ κάνω κάποιες, ας πούμε, τολμώ να κάνω κάποια πράγματα όχι διαφορετικά από το λαϊκό, αλλά να είμαστε πιο σύγχρονοι, πιο... Ναι, κρατάς τη λαϊκή βάση, ναι, αλλά δίνεις μια νέα νότα. Και εντελώς πια, γιατί βλέπεις ότι και οι έντεχνοι, ας πούμε, που λένε έντεχνοι, που εγώ αυτό ποτέ δεν μπορούσα να το καταλάβω τι είναι η έντεχνη, τραγουδάνε λαϊκά. Εγώ γιατί να φύγω από το λαϊκό. Μα νομίζω ότι το λαϊκό τραγούδι ο είναι η βάση. Ο Έλληνας δεν θέλει να φύγει από το λαϊκό. Έτσι, δεν μπερδευόμαστε. Οπότε εμείς γιατί να φύγουμε. Η Κατερίνα Στανίση, έτσι ο κόσμος γνωρίζει όλη την ιστορία και την πορεία. Εγώ θα σταθώ σε κάποια 2-3 σημεία. Η Κατερίνα Στανίση, λοιπόν, μετράει πόσες προσωπικές, πέραν από τις συμμετοχές και τα λοιπά, δισκογραφικές δουλειές μέχρι σήμερα, έτσι έχεις ξεχάσει. Όχι ξεχάσει, γιατί είναι από το 82 η πρώτη μου δισκογραφική δουλειά, mm-hmm. τον Τάκη Μουσαφίρη. Μετά ακολούθησαν και άλλα πολύ κατριώτη, Σούκα, Χρυσοβέργης Γιατράς, όπως και ο τωρινός δίσκος. Είναι του Αλέκου Χρυσοβέργη και του Σπύρου Γιατρά. Είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν είναι ότι το υποστηρίζω γιατί είναι δική μου δουλειά, αλλά έτσι είναι. Και έπειτα και μόνο που ακούς αυτά τα ονόματα καταλαβαίνεις ότι... Σαφώς, μιλάμε ονόματα με υπογραφή τώρα. Ακριβώς. Εάν μπορούσα να σου πω τις χρονιές εκείνες, να θυμηθούμε, που πιστεύεις ότι έβαλες την ταυτότητά σου και πάτησες τη σφραγίδα σου.
Βέβαια τώρα θα έχω ξεχάσει και πολλούς. Δεν ξεχνάω. Απλώς επειδή είναι λίγος ο χρόνος, προσπαθώ να. Α, ό,τι σου έρχεται. Εννοείται, εν την ρήμινη του λόγου. Ποιες ήταν οι χρονιές εκείνες, οι επιτυχίες εκείνες που πιστεύεις ότι καθιέρωσαν και επιβεβαίωσαν την Κατερίνα Στανίση? Καταρχήν, το σε έχω κάνει Θεό. Κοίταξε. Και πριν το Θεό, ήμουν η Κατερίνα Στανίση. Σαφώς, αλλά υπάρχουν κάποια τραγούδια που πιστεύεις ότι είναι ταυτότητά σου. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πετάξω το μυστικό μου έρωτα. Όχι, βεβαίως. Ήταν πριν το Θεό. Η πρώτη μου η πρώτη σου, μπράβο, ναι. Με αυτό μπορώ να πω ότι καθιερώθηκα. Σαφώς. Μετά από αυτό ακολούθησαν και άλλες δουλειές. Ακολούθησε ο Νταλάρας με τις συναυλίες Ολυμπιακό Στάδιο, Ορφέα κτλ. Είχα πολύ καλές δουλειές, πολύ καλές συνεργασίες. Μυστικέ μου έρωτα, αχ έρωτα, σ' αγαπώ. Δηλαδή πώς αισθάνεται, θέλω να σε ρωτήσω ειλικρινά, μία τραγουδίστρια, αν μπορείς να θυμηθείς το τότε, όταν το πρώτο της κομμάτι, η πρώτη της δισκογραφική δουλειά, που τότε δεν υπήρχε και το μέσο τόσο έντονα, ξέρεις, της τηλεόρασης και του ίντερνετ. Το κρατικό μόνο ήταν. Μπράβο. Να σε υποστηρίξει πριν ακόμα βγεις, να σου κάνει εμφανίσεις κτλ. Βέβαια, κάθε εβδομάδα ήμουν στην ΕΡΤ. Α, ήταν σε όλη την Ελλάδα. Ήμουν το παιδί της ΕΡΤ. Αλλά πώς μπορείς να θυμηθείς συναισθήματα, η πρώτη σου επιλογή, η πρώτη σου δισκογραφική δουλειά να είναι ένα τραγούδι που μέχρι σήμερα είναι ύμνος μυστικέ μου έρωτα? Κοίταξε, επειδή πάλεψα πολύ, δεν μπορώ να πω ότι καβάλισα το καλάμι. Αυτό και είναι σίγουρο. Μπράβο. Θα μπορούσα. Γιατί είχα μεγάλη επιτυχία. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν μπορεί να φανταστείς. Τώρα δεν είναι και ωραίο να τα λέω εγώ αυτά τα πράγματα, αλλά. Ναι, αλλά πολλές φορές όμως και η αλήθεια νομίζω δεν πρέπει να κρύβεται. Έχω δει από τον κόσμο στιγμές λατρείας τέτοια πράγματα. Κόσμος. Όχι με αγάπησε. Με λάτρεψε ο κόσμος. Να σου πω κάτι άλλο τώρα, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Είσαι μια γυναίκα όμως που έχεις δει από τον κόσμο στιγμές λατρείας, αλλά έχεις δει όμως και από θαυμαστές. Έχω ζήσει, έχω διαβάσει, έχω ενημερωθεί στιγμές μεγάλης καψούρας. Κοίτα, δεν είναι μόνο καψούρα, γιατί εμένα με συμπαθούσαν και γυναίκες πολύ. Και όχι, ναι, αλλά υπήρχαν όμως και άντρες φανατικοί που λέγανε τη Στανίση να δω στην πίστα και τελειώνω, δεν θέλω τίποτα. Κοίτα, τώρα βέβαια πέρασαν τα χρόνια, αλλά να σου πω κάτι. Δεν έχει σημασία, η αξία είναι διαχρονική. Συνδύαζα. Ήμουν ωραίο κορίτσι, εντάξει. Ήμουν ωραία καπέλα. Και όχι ήσουνα, και είσαι. Είσαι από τις χαρισματικές εκείνες γυναίκες, θα σου πω εγώ. Ήμουν άγαλμα. Όταν λέμε άγαλμα, άγαλμα. Γιατί να σε ρωτήσω τώρα τι είσαι δηλαδή. Πριν αρχίσουμε τη συνέντευξη, κάτι σου είπα, έτσι. Κοίταξε, η γυναίκα δεν είναι να είναι ωραία η ψεύτικη κούκλα. Έτσι. Είναι να έχει θηλυκότητα. Αυτό είναι. Βοητεία. Και η θηλυκότητα όμως δεν φεύγει. Και είσαι από τις γυναίκες εκείνες που νομίζω ότι μεγαλώνοντας ο χρόνος τις κάνει ακόμα καλύτερες. Παιδιά, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι. Όχι, θα σου πω κάτι, Κατερίνα. Εγώ, αν βλέπω τις φωτογραφίες πώς ήμουν μικρός, μακάρι να μπορώ να τις κάψω όλες, να τις εξαφανίσω από το άλμπουμ. Δηλαδή, όσο μεγαλώνω, μου αρέσει πιο πολύ. Μικρός, με ρωτάνε, ρε εσύ, δεν ήμασταν μαζί στο σχολείο και λέω, φέρω μου τη φωτογραφία και μετά λέω, ρε εσύ, μου σκίστηκε. Δεν θέλω να με έχετε σε κανένα στιγμιότυπο μικρό. Καλά, ο Αλέξανδρος σε αυτή την περίοδο της ζωής του σηκώνεται και φυλάει τον καθρέφτη. Και την καλή φωνή, αλλά και την ωραία παρουσία. Σαφώς.